σήμερα στην άντρα ψυχικού, δύο-τρία βασικά σημεία. Η πρωτοβουλία για την ανασύνθεση του Μεταρχιμιστικού Κέντρου και της Νέας Σοσιαλδημοκρατίας έχει συγκριθεί εδώ και ένα χρόνο και έχει παρέμβει σε όλες τις κρίσιμες στιγμές των πολιτικών εξελίξεων τον τελευταίο χρόνο. Ειδικότερα πέρσι, έχοντας τονίσει πως η κυβέρνηση Τσίπρα δημιουργεί αδιέξοδα, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε εκλογές και ότι πρέπει ο χώρος του Μεταρχιμιστικού Κέντρου και της Σοσιαλδημοκρατίας να ανασυνδεθεί, να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο ενιαίο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για να αποκτήσει πρωταγωνιστικό χώρο. Χωρίς το χώρο του πολιτικού κέντρου θα έχουμε ακραία πόλωση και δικασμό και θα αναπαράγονται τα αδιέξοδα εις βάρος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτό ζούμε και τώρα. Σήμερα ο λόγος που κάνουμε την συνέντευξη είναι να δείξουμε και πάλι αυτή την ανάγκη να συμπαραταχθούν οι διάσπαρτες δυνάμεις του μεταρρυθμιστικού κέντρου, είτε σε κόμματα, είτε σε κινήσεις, της πρωτοβουλίας και της σοσιαλδημοκρατίας, για να μπορέσουν με τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο να επιβάλλουν την εθνική συνεννόηση. Εθνική συνεννόηση που είναι αναγκαία τώρα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ήταν αναγκαία το 2010, δεν υπήρξε. Γι' αυτό και η χώρα και η κοινωνία πλήρωσε δυσανάλογο τίμημα σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης και τις δυνατότητες που είχε. Η Νέα Δημοκρατία στην αρχή και ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, με τον ακραίο λαϊκισμό τους, πέτυχαν να γίνουν εξουσία, οδήγησαν τη χώρα όμως πιο βαθιά στην ύφεση και στην κρίση, παρέτειναν τα μνημόνια και ζούμε σήμερα στην καρδιά του τρίτου μνημονίου που αθρηστικά επιδεινώνει ακόμη πιο πολύ την οικονομία και την κοινωνία και την πραγματικότητα της κοινωνίας. Και τα αδιέξοδα παραμένουν μπροστά μας ανοιχτά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα καλούμε τόσο το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΙΜΑΡ, το Ποτάμι, τα άλλα κόμματα και κινήσεις του χώρου να λάβουν κοινή πρωτοβουλία και να καλέσουν τόσο την κυβέρνηση όσο και την αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, που όλα δείχνουν πως ετοιμάζουν μία διπολική, διχαστική, άγωνη αντιπαράθεση, να εγκαταλείψουν αυτά τα σχέδια, γιατί είναι επικίνδυνα για τη χώρα, και να καθίσουν στο τραπέζι της εθνικής συνεννόησης.